Ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο κύριος Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, σας είπε ότι και η Εύβοια έχει δεχθεί πολύ μεγάλο όγκο νερού και εκεί είναι αρκετά τα προβλήματα. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Μια πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα για το Δήμο μας. Είχαμε ραγδαία βροχόπτωση τις πρωινές ώρες στην κοινότητα των Ροβιών, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερχείλιση χυμάρων, πλημμυρισμένα σπίτια και πολλές ζημιές. Στο χωριό Μετόχι και εκεί είχαμε προβλήματα με πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Χθες είχαμε στο Πύλι και στη Βλαχιά. Στο Πύλι εντωμεταξύ υπάρχει και κόσμος που πηγαίνει και κατασκηνώνει εκεί στην παραλία. Έχετε φτάσει εκεί, ξέρετε, είναι όλοι καλά, έχετε πληροφορίες? Τους είχαμε ειδοποιήσει. Τώρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εστιάζεται τη διάνοιξη του δρόμου για την παραλία της Βλαχιάς και το Σαρακίνικο, όπου εκεί έχει πέσει όλο το βουνό κάτω και προσπαθούμε με μηχανήματα έργου να δώσουμε πρόσβαση στον κόσμο, όπως γίνεται και από την αντίθετη πλευρά, από τον Όμορο Δήμο, από τη θέση Αγία Σοφία προς Σαρακίνικο. Άρα αυτή τη στιγμή έχει κλείσει εκεί, σωστά? Ναι, έχει κατέβει όλο το βουνό κάτω. Επειδή πέρασα πρόσφατα, είχατε βάλει προστατευτικά δίχτυα, έβλεπα ότι είχατε κατολιστεί, υπήρχε θέμα και προφανώς τώρα... Πιο πέρα από εκείνο το σημείο, μάλιστα, μετά τη Βλαχιά, δέντρα και φερτά υλικά έχουν κλείσει το δρόμο. Έχετε πληροφορίες για τον κόσμο, αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αν λείπει κανείς? Μιλάμε μαζί τους. Mm-hmm. Έχει προσεγγίσει και η ΕΜΑΚ. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει κάποια ανθρώπινη ζωή. Τα φαινόμενα φαίνεται ότι εξασθενούν και ελπίζουμε να σταματήσουν, γιατί για 3-24 ώρα τώρα είμαστε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Ρεύμα, νερό, κύριε Δήμαρχε? Πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Έχουν πέσει κολόνες σε πολλά σημεία του Δήμου. Επιχειρούν τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και το συντομότερο δυνατόν θα αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είδατε και η Εύβοια και τι δεν έχει περάσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια.